Νέα κόντρα φαίνεται πως ξεσπά στο πλατό της πρωινής εκπομπής του Αντένα. Μια κόντρα που έχει ψυχράνει τις σχέσεις μεταξύ των παρουσιαστών με τη μαγείρισα της εκπομπής Αργυρό Μπαρμπαρίδου. Έτσι. Τα βλέπετε αυτά τα δύο μήλα? Ζουμερό, ζουμερό. Αυτά τα δύο μήλα ήταν γεμάτα πριν το break. Τώρα είναι άδεια, είναι στην κοιλιά μου. Μπράβο, Σύση, μου χαίρομαι. Χαίρομαι που σ' άρεσε. Όλα ξεκίνησαν όταν οι παρουσιαστές της εκπομπής άρχισαν να κάνουν επιδρομή στο βασίλειο της Αργυρός, το οποίο δεν είναι άλλο από την κουζίνα του πλατό. Βλέπετε, παραλίγο να βάλω μπουρλότα στον πλάστη. Το είχα δίπλα στον γκάζι. Αφηρημένη, φέτος έχουμε γκάζι. Ζητάγαμε γκάζι, μας πέρανε γκάζι, θα βάλουμε φωτιά να καούμε. Τα πειράγματα και οι ερωτήσεις του Χρήστου, της Σύσης αλλά και των υπόλοιπων συνεργατών της εκπομπής κατά τη διάρκεια της μαγειρικής στήλης της έκαναν την Αργυρό έξαλλη. Η Αργυρό Μπαρμπαρίγου τον τελευταίο καιρό αισθάνεται λίγο δυσαρεστημένη, θα μπορούσα να το πω. Λίγο ενοχλημένη, κάπως έτσι θα το έλεγα, με τη λογική του ότι ενώ είχε κάνει κάποια συμφωνία με το κανάλι να κάνει μόνη της εμφανίσεις στην κουζίνα της και να μαγειρεύει και να έχει εκείνη τον πρώτο λόγο, ξαφνικά με στην κουζίνα της εισέβαλαν ο Χρήστος Φερεντίνος και η Σύση Χριστίγου. Θέλω να βρω τον τρίφτη μου. Πείτε μου ότι δεν έχω τρίφτη εδώ. Έχω, αλλά πού τον έχω? Οκ, θα τον βρω σε λίγο. Να δω καλύτερα εδώ. Δώστε μου ένα λεπτό μόνο. Η τηλεμαγείρισα του Αντένα, σύμφωνα με το περιβάλλον της, είναι πολύ δυσαρεστημένη και από τη φετινή της συμμετοχή σε πρωινή εκπομπή. Αν το περσινό πρωινό την απογοήτευσε, το φετινό ήταν το κερασάκι στην τούρτα. Η ίδια είχε ζητήσει από την αρχή της συνεργασίας της με το κανάλι του Αμαρουσίου να μην παρεμβαίνει κανείς όταν θα δείχνει στις πιστές της τηλεθεάτριες μικρά μυστικά μαγειρικής. Ωστόσο, κανείς δεν σεβάστηκε την επιθυμία της και έτσι η Αργυρό είναι με το ένα πόδι έξω από αυτή τη συνεργασία. Δεν ξέρω αν έχει άμεση σχέση με τις περσινές ιστορίες. Θα σου πω γιατί. Γιατί πέρσι οι δικές μου, αν μη τι άλλο, πληροφορίες ήταν ότι η Αργυρό είχε αποφασίσει να απέχει από το πρωινό διότι είχε πρόβλημα με την οικογένειά της. Σήμερα η Αργυρό μας ήταν λίγο αρρωστούλα. Της ευχόμαστε τα περαστικά μας, στέλνουμε τα φιλιά μας και ελπίζουμε τώρα που θα μας βλέπει να είναι πολύ περήφανη για μας. Βεβαίως. Για αυτό που θα κάνεις. Διότι είμαστε στο σχολείο της Αργυρός. Σύμφωνα με πληροφορίες, τις ημέρες που δεν εμφανίστηκε στην εκπομπή δεν ήταν λόγω ασθενείας αλλά λόγω τεταμένων σχέσεων με τους υπεύθυνους της εκπομπής. Η ίδια θέλησε να δώσει το δικό της μάθημα σε όσους προσπαθούν να παρέμβουν στη δική της στήλη. Μία τριήμερη αποχή πίστευε πως θα ήταν ικανή να ταράξει τα νερά των παρουσιαστών και να σκεφτούν σοβαρά αν να ξαναπειράξουν τις κατσαρόλες της Αργυρός. Γιατί κάποια στιγμή η Αργυρό έλειπε τρεις μέρες. Ναι. Είπαν ότι ήταν για λόγους υγείας η ίδια. Ισχύει αυτό ή ήταν κομμάτι της αρεσιάς της? Εγώ από ό,τι γνωρίζω και από ό,τι κάνοντας ένα ρεπορτάζ πάνω στο συγκεκριμένο μου είπαν ότι η Αργυρό Μπαρμπαρίγου δεν ήταν άρρωστη, απλώς συμβαίνει αυτό που, το οποίο σου είπα και πριν. Σε κάποιο τρόπο εκφράζει τη δυσαρέσκειά της απέναντι σε αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή, το οποίο σου είπα και πάλι, είναι μια απόφαση της αρχισυνταξίας της εκπομπής για να μπορέσουν να δώσουν λίγο περισσότερο ζωντάνια εκείνη την ώρα μέσα στην κουζίνα. Θεωρώ ότι κάπου η Αργυρό θέλει βέβαια να είναι η αφέντρα της κουζίνας της. Χωρίς άλλους μέσα. Είναι απλά τέλειο, παιδιά, δεν υπάρχει. Έτσι. Με το δάχτυλο θέλει κανονικά, ε. Έτσι, μπράβο. Και εγώ με το δάχτυλο της κατσαρόλης. Με κατσαρολίτσα θα μπορώ, έτσι, να το κάνω. Μπορείς, μπορείς. Συγγνώμη. Όχι, αυτό που θα φάμε, παιδί μου, την κατσαρόλα. Η γνωστή τηλεμαγείρισα, ωστόσο, γνωρίζοντας καλά τον εαυτό της και ξέροντας τις δυνατότητές της, αποφάσισε να δεχτεί μια πρόταση που σίγουρα θα της αλλάξει τη ζωή. Μια πρόταση από ένα κανάλι της Αμερικής ήταν αρκετή για να πει η Αργυρό αντίο στο πλατό του πρωινού και να καλοδεχτεί μια παρόμοια στήλη σε εκπομπή του εξωτερικού. Χωρίς να θέλετε. Θέλετε κορίτσια. Συγγνώμη, θέλετε. Θες εισάγει. Άσε με τώρα, έχω πρόβλημα. Όμως η Αργυρό είναι επαγγελματίας και δεν θέλησε να αφήσει στα κρύα του λουτρού την εκπομπή στην οποία δούλεψε σχεδόν όλη τη φετινή σεζόν και έτσι αποφάσισε να μαγνητοσκοπήσει όσες εκπομπές χρειάζονταν για να μην δημιουργήσει κανένα πρόβλημα στους ανθρώπους της εκπομπής. Μπορείς να αφήσει παρακαλώ αυτό που έλεγες πριν για το δαμάσκηνο? Κάτι έλεγες, δεν άκουσα καλά. Ναι, είπε ότι για αυτή η γέμιση είναι σαν να κάνει σεξ. Εντάξει, πραγματικά δεν θα ξαναμιλήσω στο break. Έτσι η τηλεμαγείρισα που κατάφερε κάθε χρόνο να μονοπολεί το ενδιαφέρον με τις δύσκολες συνεργασίες της
του να μαθαίνει αγγλικά για να έχει μια αξιοπρεπή παρουσία και στο εξωτερικό. Κάνοντας εντατικά μαθήματα αγγλικών, η ίδια δεν θέλει απλά να μάθει μαγειρικές ορολογίες, αλλά να καταφέρει να συνεννοείται και εκτός κουζίνας.